centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, σας και στους ακροατές σας. Να πω την αλήθεια μας. Και χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά, βεβαίως. Με υγεία και να είμαστε πάντα εδώ σε επάλξεις. Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Έτσι, έτσι ακριβώς. Τηλεφωνούμε σήμερα για ένα θέμα που μας φάνηκε πραγματικά και μας αρκετά περίεργο. Και μάλιστα στην αρχή νομίζαμε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάποιος έκανε κάτι μοντάζ. Διευκρινίστηκε ότι είναι όχι, είναι αληθινό, είναι πραγματικό. Και πολλούς παραξένεψε αυτή η ιστορία. Θέλετε να μας πείτε πώς ξεκίνησε όλο αυτό, αυτή η ιδέα για να βάλετε αυτή την πινακίδα της ΔΕΙΑΚ? Κοιτάξτε, ήταν μια πρωτοβουλία δικιά μου. Mm-hmm. Και ο λόγος που το κάναμε, κύριε Νατσούλη, και το έκανα προσωπικά, είναι ότι βρισκόμαστε στη Μεσοποταμία, σε μια περιοχή η οποία είναι το 90% και πόντι, οι οποίοι έχουν έρθει από τη Μικρά Ασία καταδιωκόμενοι. Και οι άνθρωποι έχουν τραβήξει τα απάνδυνα και φεύγοντας από τη Μικρά Ασία πήραν μια εικόνα της Παναγίας και του Χριστού και ήρθαν και καταστέθηκαν σε αυτά τα χώματα της Μακεδονίας. Και λόγω ότι ο μήνας Αύγουστος είναι ο μήνας ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Παναγία μας, και μην ξεχνάτε ότι το 15 Αύγουστο γιορτάζανε την κίνηση Θεοτόκου. Ναι. Και ήταν και αργία και έτυχε ένα Σαββάτο, τα καθημερινή ήταν αργία για όλο τον ελληνισμό. Και θέλω να τιμήσουμε όλη αυτή την ιστορία τους πόντιους, την Παναγία μας, αποφασίσαμε να βάλουμε ένα πανό το οποίο λέει σώπασε κυραδέστερα και μπήκε πολύ δακρύζει. Ναι, και παρακάτω λέει πάλι σημαίνει, με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας δεν είναι τίποτα, βέβαια. Δεν λέει τίποτα τέτοιο. Όχι, όχι, λέει το ποίημα. Δεν λέει πράγματα οποία. Τι λέει το πανό, συζητάμε για το πανό. Το πανό, ναι. Εγώ δεν μιλάω για τέτοια και άμα προσέξετε κύριε Νατσούλη, ο σκοπός μας δεν ήταν να περάσει πολιτικό μήνυμα. Γιατί θα μπορούσε στην Αγία Σοφιά να βάλω σταυρό και εγώ δεν είναι ο σταυρό τώρα στην Αγία Σοφιά. Άμα δείτε είναι μισέλιος όπως είναι σήμερα. Και δεν λέμε τίποτα παραπέρα. Άρα δεν έχει σχέση με πολιτικό μήνυμα. Ήταν μια ιδέα για να τιμηθεί ο Αύγουστος και η Παναγιά. Και θα είδα έτσι ακριβώς τίποτα παραπέρα. Και αυτοί που ενοχλήθηκαν είναι κάποιοι αναρχοαριστεροί, οι οποίοι δεν ξέρω για ποιο λόγο τους ενοχλούν τόσο πολύ Παναγία. Άμα ενοχλούν την Παναγία, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ναι, επειδή δεν είναι συνηθισμένο, δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που είδαμε κάτι τέτοιο. Ακόμα και ο αρχηγός τους, γιατί για να μιλήσω και να πω και δημόσια. Ο ένας που κάνει σχόλια είναι ο Γενικό Ουνίο Γραμματέας της Νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ο ίδιος ο αρχηγός του, δεν ξέρω αν διαβάσει το μήνυμα που έγραψε για το 15 Αύγουστο, που λέει δεκαπλάσια από αυτά τα μήνυματα που λέμε εμείς. Αν έχει διαβάσει το μήνυμα του κ. Τσίπρα για το 15 Αύγουστο. Ναι. Βέβαια πρέπει να πούμε το εξής, ότι υπήρξαν και άλλου είδους σχόλια. Πήγε λίγο και προς το, πώς να το πούμε, λίγο στο τρολάρισμα, όπως το λένε οι νέοι. Πήγε λίγο, ας πούμε, ότι το νερό είναι ακριβό σαν της Παναγιάς στα μάτια. Πήγαν και τέτοια σχόλια, καταλάβατε. Ο κόσμος μπορεί να γράφει τι θέλει. Εμείς αυτά σας ενόχλησαν, κύριε Τόσκο? Όχι, δεν με ενοχλεί καθόλου, κύριε Νατσούλη. Ίσια, φάνηκε ότι το πανό έκανε τη δουλειά του, το μήνυμα πέρασε. Αυτό είναι το μήνυμα. Άμα δεν το ρούσε στα παρατήρητα και στα ζήτητα, πάνω να πει ότι αυτό που η κίνηση που κάναμε δεν έχει αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι το αποτέλεσμα τελικά ο σκοπός επιτρέπει. Ένα επίσης ερώτημα που μας έρχεται γύρω από αυτή την υπόθεση είναι ποιος πλήρωσε αυτό το πανό που μπήκε της ΔΕΙΑΚ? Το πλήρωσα εγώ ο ίδιος. Προσωπικά. Και το έκανε, ναι, προσωπικά και το τελάρωσε ένας φίλος. Να πούμε ότι αυτό το πανό θα μείνει. Γενικά αυτή την ταμπέλα. Θα μείνει. Κατέβει, το Σαββάτο θα κατέβει. Δεν θα είναι για όλο τον χρόνο, είναι για τον Αύγουστο. Είναι τώρα αυτές τις μέρες. Θα περάσουν οι γιορτάσεις τις μέρες του 15 Αύγουστο και θα τελειώσουν. Θα μπει και του χρόνου, ας πούμε, τον Αύγουστο, το έχετε έτσι. Θα μπει και για την γενοκτονία των πολιτείων κάποια στιγμή. Εμείς σεβόμαστε το χώρο που είμαστε εδώ πέρα και προσπαθούμε να έχουμε καλά με την κοινωνία της Μεσοποταμίας. Και καλούμε στη βοήθεια της Παναγίας, γιατί δόξα τω Θεώ, εδώ τραβάει πάρα πολλά πάνδυνα η χώρα μας και η πόλη μας και ο νομός μας. Και το μόνο που κάνουμε είναι να καλούμε στην Παναγία. Άμα κάποιος δεν τους αρέσει που καλούμε στην Παναγία, τι να κάνουμε. Αυτό είναι θέμα δικό τους, μπορώ να τους το λύσω. Άρα λοιπόν λέτε ότι το μήνυμα, το διευκρινίζετε, το μήνυμα είναι απλά θρησκευτικό. Έτσι ακριβώς. Λόγω του ότι βρισκόμαστε στη Μεσοποταμία που οι κάτοικοί της προέρχονται από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία. Δεν έχει κανένα πολιτικό μήνυμα, διευκρινίζεται και αποσαφηνίζεται, απαντώντας ουσιαστικά στον γραμματέα, όπως είπατε, του ΣΥΡΙΖΑ, που γράφει σχόλια.
και ότι το πανό το πληρώσατε ο ίδιος από την τσέπη σας χωρίς να επιβαρύνετε το ταμείο της ΔΕΙΑΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι όλη η ιστορία. Μάλιστα. Πάντως, και γι' αυτό και δεν απαντάω στα Facebook ή στα social media. Έγινε πανελλαδικό. Βλέπω ότι το πήραν και πολλά έτσι, πανελλαδικά γίνονται και σχόλια. Δηλαδή, εντάξει, ξέρω τώρα οι κάτι ας πούμε ενοχλούνται από την εικόνα της Παναγίας. Εμείς δεν ενοχλούμαστε. Εμείς δεν έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας. Πιστεύουμε σε αυτήνα και θέλουμε να είμαστε επί τη σκέπη του. Αυτοί, άμα δεν θέλουν να είναι από τη σκέπη του, τι να κάνουμε. Θα κάνουν υπομονή μέχρι το Σαββάτο που θα κατέβει το πανό. Το Σαββάτο θα κατέβει. Και θα ηρεμήσουν και οι ίδιοι. Να πούμε το εξής επίσης. Να πούμε ότι. Δεν ξέρω αν όταν το φτιάχνατε όλο αυτό και το τοποθετούσατε, φανταζόσασταν το τι θα ακολουθήσει. Δηλαδή, όλο αυτό που βλέπετε τώρα στην εξέλιξή του, το περιμένατε, κύριε Τόσκο, ή περιμένατε μόνο θετικά σχόλια? Να σου πω κάτι, δεν παρακολουθώ και αυτά που βλέπω, ας πούμε, άμα δω μόνο στο Φούιτ και στο Σβούρα να δω, ναι. Εγώ δεν βλέπω τα site τα προσωπικά, ναι, του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ή του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εγώ βλέπω δύο site παρακολουθώ, το Φούιτ και το Σβούρα. Τα like τα περισσότερα, γιατί εσείς οι δημοσιογράφοι κοιτάτε τα like, ναι, τα like είναι 50 υπέρ και 13 κατά. Άρα στο Σβούρα είναι 40-0, ας πούμε, το έχω δει. Ναι, ναι. Τι να πω δηλαδή, τι να είναι. Λοιπόν, το ενοχλήθηκα κάποια αναρχοαριστερή, είναι θεματικό της, δεν με πειράζει αυτό. Ας κάνω υπομονή μέχρι το Σαββάτο. Μέχρι το Σαββάτο υπομονή. Κύριε Τόσκο. Και έχουμε Παναγία να τους φωτίζει. Δεν ξέρω ποιος θα τους φωτίσει. Έτσι ακριβώς. Και ποιος θα μας προστατεύσει πραγματικά. Επίσης λοιπόν, θα ήθελα να τους πω και όλες να μαθαίνουν. Ναι. Η ιδέα και να ανοιχτεί όποτε θέλει και νομαρχιά και τους ΣΥΡΙΖΑ, όποιος θέλει μπορεί να την επισκεφτούν, να μάθουν για τα έργα που κάνουν. Να του ενημερώσουμε για του λογαριασμού, άμα είναι ακριβή που λένε, να δούμε τι λογαριασμό πληρώνει ο Κοζάνη. Το νερό μα έρχεται, λέει νερό, πληρώνει τη Παναγία στα μάτια. Αυτό ωραία, όποιος θέλει μπορεί να έρθει να ενημερωθεί. Δεν ήρθαν ποτέ να ενημερωθούν. Ναι. Κανένα του. Κάνουν σχόλια στο Facebook. Η διάκρα ανοιχτή, είναι νομαρχιακή. Από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριο Αδάμ επισκέφθηκε. Του είχα παίξει και όλο στο διαδίκτυο, άμα θυμάστε. Α έρθουν και αυτοί να επισκεφτούν, να μάθουν τα προβλήματα τη ΔΕΙΑΚ, να ενημερωθούν που βρισκόμαστε, τι έκανε αυτή η δημοτική αρχή, τι έχει κάνει αυτό ο πρόεδρο στου 10 μήνε. Τι ΔΕΙΑΚ παρέλαβε, τι ΔΕΙΑΚ έχει σήμερα. Να δούνε τα δεκάδες έργα που κάνουμε στα χωριά. 6 Σεπτεμβρίου Δημοπρατώ 1.838.000 ευρώ έργα. Ας έρθουν να ενημερωθούν, εδώ είμαστε. Καλό το Facebook, δεν λέω. Καλά το Facebook, αλλά και, και εσείς να ενημερώνεστε και από τη Σέντρα παραδείγματος χάρη. Που γραφούν και τα παιδιά σε παραπάνω. Γιατί δεν ασχολούμαι με τέτοια πραγματάκια και αυτό δεν εγγραφέω. Όχι, λέω επειδή αναφέρατε. Εγώ γνώρισα και τη συνείδησή μου και σας είπα. Ναι, διαβάστε λίγο και τα υπόλοιπα. Έχω την Παναγία και τον Ιησού Χριστό. Δεν έχω τον Καρλ Μάρξ ούτε τον Στάλιν. Να κάνουμε. Γι' αυτό και ενδιαφέρομαι. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι ίδιοι σε αυτή τη γη. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτοί πήγαν στο γράμμο, κάνανε το πάρτι του, δεν ασχολήθηκα μαζί του και σηκώναν τι γροφιέ, άμα δείτε τι φωτογραφίε. Ούτε σχόλια του έκανα, ούτε τους έκραξα, τίποτα. Θα κάνουμε έτσι είναι η ζωή. Και όσον αφορά που λέει για δημόσιο κτίριο και Ρατσούλα, να πάμε σε όλα τα δημόσια κτίρια, είναι γραμμένα με συνθήματα πολιτικά. Ναι, γιατί μας έρχεται ένα μήνυμα τώρα. Μας έρχεται ένα μήνυμα που λέει, μπορούμε να βάλουμε ίδιο πανό και εμείς την 17η Νοέμβρη. Να, γιατί όχι. Αυτό είναι πολύ καλό μήνυμα για την 17η Πολυτεχνική, γιατί όχι. Να βάλουμε ας πούμε το Πολυτεχνείο ΣΥ, ΔΕΙΑΚ από κάτω. Γιατί όχι, πραγματικά έτσι, γιατί όχι, αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Άμα έχουμε για θέμα να το συζητήσουμε, γιατί όχι, ανοιχτοί είμαστε. Πολύ ωραία. Να πω κάτι άλλο όμως. Άμα πάτε στα λύκια απ' έξω, είναι γεμάτο συνθήματα πολιτικών κομμάτων. Εκεί είναι δημόσια κτίρια που τα γράφουν. Ναι, δυστυχώς τα σχολεία είναι γεμάτα συνθήματα. Δεν πάνε ένα πολιτικό μήνυμα. Εγώ σε μια περιοχή που τα μία που δοκιμάστηκε από το κορονοϊό, έχουν τα προβλήματά τους οι άνθρωποι εδώ πέρα, χιλιδιό, σκεφτήκαμε να βάλουμε ένα πανό με την Παναγία λόγω του 15. Τίποτα παραπέρα και κανένα πολιτικό μήνυμα δεν περνάμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Το φως μας δεν είναι το πολιτικό μήνυμα, σας το έχω πει. Ωραία. Διευκρινίστε λοιπόν. Σας κάλεσα την απάντησή μου. Διευκρινίστε λοιπόν τι ακριβώς έγινε γύρω από αυτή την υπόθεση και λέτε καταλήγοντας ότι υπομονή σε αυτούς που αντιδρούν το Σάββατο κατεβαίνει, αλλά θα ξανεβεί του χρόνου τον Αύγουστο και στη γενοκτονία του ποτίου. Να ανεβάσουμε ένα άλλο, να ανεβάσουμε και τη γενοκτονία του ποτίου. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, ωραία, ωραία. Αλλά δεν θα έχουν πολιτικό χαρακτήρα, έτσι. Μην μπερδευόμαστε, δεν υπάρχει καθόλου πολιτικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Λοιπόν. Μακριά από εμά αυτά. Κύριε Τόσκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς.
με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.